Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι και σήμερα μαζί στην εκπομπή μας Μηνύματα Ορθοδοξίας. Θα μιλήσουμε για το ποιο είναι το τέλος των ανθρώπων που τα έβαλα με το Θεό, με τον Χριστό, με τους Αγίους, με τους Ευσεβείς, το τέλος των ασεβών. Ασεβής είναι ο καθένας ο οποίος δεν σέβεται το Θεό και τους ανθρώπους του. Δεν σέβεται την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και λέει ότι αυτά είναι ιστορίες αλόκοτες. Εκείνος που δεν υπακούει τις εντολές του Θεού. Διότι και η Αγία Γραφή μας λέει «Μακάριος ο λαλών ισότα ακουόντων». Η ιστορία δυστυχώς έχει γραφτεί υπό το πρίσμα των ηλιστών ανθρώπων και μόνο η θρησκευτική ιστορία κατά κάποιο τρόπο είναι γραμμένη υπό το πρίσμα των θρησκευτικών ανθρώπων. Αλλά αυτό το πρίσμα της θρησκευτικής ματιάς της ιστορίας θα έλεγα είναι πιο επιτυχές, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει οικονομικές ερμηνείες μόνο, όπως έδωσαν οι μαρξιστές και απέτυχαν. Δεν κινεί η κοιλιά το συμφέρον, και αυτό επηρεάζει βέβαια και το χρήμα, τον κόσμο. Αλλά πρωτίστως κινεί το συνέστημα, η σκέψη, η τοποθέτηση που έχει κάθε άνθρωπος σε αυτό το πράγμα που λέμε εμείς θρησκευτικότητα. Το σέβας που έχει απέναντι στο Θεό και στους ανθρώπους του. Διότι η μία όψη είναι αυτή, ότι οι ευσεβείς διώκονται. Η άλλη όψη όμως είναι ότι οι διώκτες και οι ασεβείς έχουν τέλος ικτρό. Και κόλαση πάνε συν της άλλης. Οι μάρτυρες όμως πεθαίνοντας κερδίζουν τον παράδεισο, το παν κερδίζουν. Οι διώκτες και οι ασεβείς καταρακώνονται σιγά σιγά μέχρι που το τέλος τους είναι λυπηρό, για να κλαίει κανείς. Ας μην σκανδαλιζόμαστε λοιπόν εμείς όσοι είμαστε πιστοί, ότι και ας μην θεωρούμε ότι οι ασεβείς αυτοί ευτυχούν. Η ευτυχία τους είναι η ευτυχία της τίγρης που πίνει αίμα ή του κόρακα που βρίσκει ένα ψοφίμι. Διαρκεί για λίγο και είναι ευτυχία νερόνιος. Όπως ο Νέρονας όταν σκότωνε ενθουσιαζόταν και έγραφε ποίηματα, έτσι είναι και η ευτυχία αυτών. Γι' αυτό να μην σκανδαλίζεται κανένας, διότι αυτή η ευτυχία των κοράκων που τρώνε ψοφίμια πετάει μακριά από αυτούς αυτή η ευτυχία σε λίγο. Και όπως είπε ο Σόλων, ο σοφός, σε κάποιον εκεί πάμπλουτο, τον Κρίσο, όταν του είπε ο Κρίσος, δεν είμαι Σόλωνα ο πιο ευτυχής άνθρωπος του κόσμου, του λέει, γιατί είσαι ευτυχής? Επειδή έχω όλο το χρυσάφι της γης συγκεντρώσει, λέει, τα πάντα έχω, ό,τι θέλω. Λέει ο Σόλωνα, για να μην τον προσβάλλει και πολύ, του λέει, μηδέν απρότου τέλους του μακάριζε. Κανέναν να μην λες ότι είναι ευτυχής πριν να τελειώσει η ζωή του, γιατί θα δει σε λίγο άλλα πράγματα. Και πράγματι ο Κρίσος βρέθηκε σε μια πυρά επάνω να τον καίει ένας άλλος βασιλιάς, και τότε αναστέναξε και είπε, Σόλων, Σόλων, είχες δίκιο. Το τέλος του δηλαδή ήταν ικτρό. Και ο Δαβίδ, ο προφητάναξ, ο μέγας αυτός άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης, αγαπητός του Θεού, που από την δική του πατριά βγήκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, από τη δική του γενιά, τι μας λέει? Ότι είδα, λέει, τον πλούσιο να υπερυψώνεται όπως η κέδρη του Λιβάνου, αλλά ξαναγύρισα και περνώντας από το μέρος για να τον εξαναβρώ, είχε εξαφανιστεί. Σαν ένα δέντρο που κόπηκε και του φύγανε οι ρίζες, λέει, και δεν υπήρχε μέρος, δεν υπήρχε, πώς το λέει ο Δαβίδ, είδα ένα δέντρο ωραίο και υψωμένο και πέρασα μια μέρα και χάθηκε και δεν υπήρχε τίποτα στο μέρος αυτό. Αυτός είναι ο ασεβής. Και έχουμε πολλά παραδείγματα ασεβών στην ιστορία, αγαπητοί φίλοι. Η ευτυχία τους λοιπόν δεν κρατάει. Είναι μια ευτυχία φαινομενική. Είναι μια ευτυχία που θα λέγει κανείς είναι ευτυχία των πέντε αισθήσεων. Είναι κοσμική ευτυχία αυτή που γράφουν στις εφημερίδες που ακούμε και λοιπά για λίγο καιρό ο ένας έτσι ο άλλος και μετά ξαφνικά καταλήγει στη φυλακή, όπως πολλοί έχουμε βρει.
είναι ευτυχία του κόρακος. Όπως ο κόρακας μένει ευχαριστημένος με το ψωφίμι, όπως είπαμε, έτσι είναι και αυτή η ευτυχία των αλεπούδων. Όταν κυριαρχήσουν πάνω στους αντιπάλους, αισθάνονται ευτυχείς. Όταν όμως ο αντίπαλος αποκτήσει δύναμη, τους σέρνει δέσμιους πίσω από το άλογα του, τους ρίχνει χάμο και τους ποδοπατάει και αυτή η ευτυχία δεν ανταποκρίνεται βέβαια προς τον προορισμό του ανθρώπου. Διότι αυτή η ευτυχία επουδενή μπορεί να θεωρηθεί πραγματική. Και δεν έχει και διάρκεια μεγάλη, είναι μικρή, σε βίο η ευτυχία αυτή. Ο χρόνος τελειώνει, προθεσμία τους είναι σαν να βρίσκονται στο δίχτυ μιας αράχνης και συνέχεια μπερδεύονται όπως το ψάρι μπερδεύεται μέσα στο δίχτυ του και κάθε στιγμή που περνάει βρίσκονται πιο μπερδεμένοι μέσα σε ένα δίχτυ, το δίχτυ το αδύρυτο αυτό δίχτυ της ιστορίας και εκείνος που είναι πάνω, όπως ο τροχός αμάξης, κατεβαίνει κάτω. Κανένα πρώτου τέλους σου μη μακαρίζεις. Μη λες ότι αυτός, γιατί δεν ξέρουμε την εξέλιξη του απίστου και του ασεβούς ανθρώπου. Όσοι παρακολούθησαν το τέλος των ασεβών και των απίστων, οπωσδήποτε θα κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται. Διότι αυτό το τέλος είναι όπως αυτή η ωραία εικόνα που μας έφερε και είπαμε προηγουμένως ο Δαβίδ, ενός δέντρου που είναι καλά ριζωμένου, που έχει βγάλει κλαδιά και φύλλα και ανθούς και τα πάντα, ένα δέντρο που κάτω από τη σκιά του ζούνε ζώα και άνθρωποι και λες ότι αυτό το δέντρο είναι ακλόνητο και ξαφνικά τη δεύτερη φορά που περνάς δεν υπάρχει τίποτα. Φύσηξε ένας άνεμος τρόβιλος και ξερίζωσε τα πάντα, τίναξε τα κλαδιά του και δεν μπορεί τώρα κανείς να προσδιορίσει πού βρίσκεται αυτό το δέντρο. Σε ποιο τόπο δηλαδή υπάρχει αυτό το δέντρο, πού ακριβώς ήταν προηγουμένως με αυτή τη μεγάλη δόξα. Και τυχαίνει και αυτό, διότι πέστε μου σας παρακαλώ, θυμάστε πριν από 100 χρόνια ποιος ήταν πρωθυπουργός ή δήμαρχος Θεσσαλονίκης ή πατρών ή Αθηνών, πριν 100 χρόνια. Πόσοι από εμάς ξέρουν ποιος ήταν δήμαρχος Αθηνών πριν 100 χρόνια. Νομίζω ότι ένας 10.000 θα το θυμάται ποιος ήταν δήμαρχος. Κι όμως τότε επί της δημαρχίας του ήταν το πρώτο πρόσωπο της Αθήνας. Γι' αυτό θα φέρουμε τώρα μερικά παραδείγματα για να παρουσιάσουμε ενώπιον σας αγαπητοί αδελφοί την αλήθεια αυτής της πραγματικότητος. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα παλιό, από την Αγία Γραφή ας μιλήσουμε, διότι εκεί είναι η πηγή και η αναφορά πολλών πραγμάτων και ιστορικών, όπως είπαμε, και θρησκευτικών. Φαραώ, τίτλος ευγενίας, μεγάλος. Δεν είναι ένα πρόσωπο ο Φαραώ, είναι ένας τίτλος ο Φαραώ, όπως λέμε Kaiser, όπως λέμε Führer, όπως λέμε αυτούς τους τίτλους που δίνουν οι μεγάλοι στον εαυτό τους. Kaiser. Κέσαρας δηλαδή. Ο Φαραώ λοιπόν είναι τίτλος. Είναι τίτλος ενός Αιγυπτίου άρχοντος, μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, με πολλούς υπηκόους εκείνον τον καιρό. Ένας από αυτούς ο πιο σκληρός είναι ο Φαραώ της Εξόδου. Ας γνωρίζετε πάνω κάτω πώς έχουν οι εξελίξεις εκεί των γεγονότων και γι' αυτό δεν πρέπει να κρατάμε πολύ το λόγο πάνω σε αυτόν. Αλλά να θυμηθούμε ότι αυτός είχε βγάλει διάταγμα να σκοτώνονται τα παιδιά των Εβραίων. Τα αρσενικά παιδιά να πνίγονται στην κούνια τους. Βέβαια οι μαμές δεν υπάκουσαν και έβρισκαν 1.002 τρόπους να μην κάνουν εγκλήματα. Ήταν εγκληματικός ο νόμος πραγματικά αυτός. 400 χρόνια οι Εβραίοι κάθισαν ακριβώς κάτω από από τον Φαραώ. Φαραώ νοείται στην θρησκευτική γλώσσα και ο δαίμονας, ο διάβολος. Ο νοητός Φαραώ είναι ο διάβολος. Διότι αυτός ο λαός τελικά ήταν εκλεκτός
λαός εκλεκτότερος των άλλων, έτσι το ήθελε ο Θεός, και όντως ήτο μέχρι την εποχή του Χριστού. Από εκεί και πέρα, ο χριστιανικός λαός είναι ο εκλεκτός. Αρχίζει μια άλλη αντίστροφη μέτρηση για αυτούς, διότι διαδέχτηκαν τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Ίσως μετανοήσουν αργότερα και τον δεχτούν. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, θα γυρίσει ένα μέρος των Εβραίων στον Χριστό. Αλλά θα είναι πολύ αργά. Δηλαδή, όχι πως δεν θα προλάβουν τη σωτηρία και αυτοί, κάποιοι θα σωθούν βέβαια. Αλλά την τελευταία στιγμή. Αλλά ας έρθουμε πάλι πίσω στο Φαραώ, ο οποίος ήταν ο λέγεται ο Φαραώ της Εξόδου αυτός. Αυτός, τι έκανε, έστειλε τον Μωυσή, ή μάλλον ο Θεός στέλνει τον Μωυσή για να ελευθερώσει το λαό του από τη σκλαβιά των, των Φαραώ, των Αιγυπτίων. Είναι γεγονός πως όταν ο Θεός θέλει να βοηθήσει ένα έθνος, του στέλνει ένα σπουδαίο άντρα. Και όχι μόνο ένα, αλλά και ένα επιτελείο δίπλα του, το οποίο να μπορεί να διεκπεραιώσει τις σωστές κινήσεις αυτές, ούτως ώστε αυτός ο λαός να πάει μπροστά. Όταν λοιπόν ο Θεός θέλει να ευλογήσει ένα έθνος, ένα λαό, στέλνει μεγάλον άντρα. Έναν πολύ μεγάλο, εξαιρετικό άντρα. Όπως ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, ένας σπουδαίος άντρας, μέγας στην ιστορία, αναμφισβήτητα από τους πρώτους, ίσως ο πρώτος στρατιλάτης, άνθρωπος με καρδιά μεγάλη, με ψυχή μεγάλη και με δύναμη και θέληση μεγάλη και τεράστια. Και θα μου πείτε αυτουσίως όχι. Είναι ο Θεός από πάνω που δίνει αυτή τη δύναμη στους ανθρώπους. Δίχως το Θεό δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Και αν θέλει να καταραστεί ο Θεός ένα κράτος, του βάζει έναν άθεο, ένα μασόνο, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει, δεν έχει αρχές καθόλου σε τίποτα, δεν πιστεύει, δεν έχει ιδανικά, παρά μόνο κοιτάει το προσωπικό του συμφέρον και μπορεί να διαλύσει μια αυτοκρατορία ένας τέτοιος άνθρωπος. Και ήταν πολλές οι περιπτώσεις στην ιστορία που είδαμε να διαλύονται αυτοκρατορίες από ανθρώπους τέτοιους. Όπως ήταν ο Χίτλερ και ο Μουσουλίνι, διέλυσαν και καταράκωσαν και το κύρος αλλά και τον λαό τους. Τον έριξαν στη φτώχεια, στην πείνα, στην ανέχεια, στο θάνατο. Ο Μωυσής λοιπόν ήταν ένας τέτοιος άνδρας, σπουδαίος άνδρας, και κατά εντολή του Θεού ετοιμάζεται να ελευθερώσει το λαό του Ισραήλ, ο οποίος βρίσκεται στη σκλαβιά του Φαραώ. Ως τιμωρία προς τον Φαραώ έστειλε ο Θεός 10 πληγές. Τις ξέρουμε, με τους βατράχους, με το σκοτάδι, με τις ακρίδες που φάγανε όλους τους καρπούς και λοιπά, μέχρι την τελευταία βαρυτά την πληγή, όπου πέθαναν τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων. Εν μια νυχτή, όλη η Αίγυπτος θρηνούσε τα πρωτότοκά της και ο Φαραώ το δικό του παιδί. Και έτσι με τρεμάμενο χέρι, μετά από 400 χρόνια, υπογράφει την ελευθερία, την ελευθερία των Ισραηλιτών, ο Φαραώ, με χέρι που τρέμει και με μάτια που τρέχουν δάκρυα. Έφυγαν τελικά οι Ιουδαίοι μέσα στην έρημο, οδηγητής ο Μωυσής, και έφτασαν μετά από πορεία πολλών ημερών στην Ερυθρά θάλασσα. Εκεί όμως ανακάλυψαν ότι ο στρατός του Φαραώ τους ακολουθεί, διότι ο Φαραώ μετενόησε που τους και ήθελε να τους επαναφέρει πίσω. Του φύγαν τα εργατικά χέρια. Πώς σκέφτονται λοιπόν οι δικτάτορες και όλοι αυτοί. Του φύγαν τα εργατικά χέρια και καταδίωξε τους Ισραηλίτες μέχρι εκείνο το σημείο που ήταν έτοιμοι να διαβούνε την Ερυθρά θάλασσα. Πώς θα τη διέβαιναν, ακόμα ήταν άγνωστο. Όμως, τώρα δόθη ο τρόπος μέσω αυτής της ιστορικής αναγκαιότητος, διότι άοπλοι ήταν σχεδόν οι Εβραίοι, ενώ πάνοπλοι με 600 άρματα ήταν οι άνδρες του Φαραώ. Θα γινόταν σφαγή ανευπροηγουμένου σε εκείνους οι οποίοι αντέτασαν και πρώτα-πρώτα θα σφάζανε το Μωυσή, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά ο Θεός, ή Θεός με θυμών, ουδής καθημών. Όταν ο Θεός είναι μαζί μας, δεν το ξέρετε αυτό, κανένας δεν είναι. Τι τους είπε ο Μωυσής, μη φοβόσαστε, λέει. Μην τρέμετε, μη φοβόσαστε. Ο Θεός είναι μαζί μας.
ας έχει ό,τι δύναμη θέλει ο αντίπαλος. Αν ο Θεός είναι μαζί σου, δεν κάνει απολύτως τίποτε. Πλησιάσανε λοιπόν τα νερά της Ερυθράς Θαλάσσης, τα είδε ο Μωυσής, προσευχήθηκε και μετά, ας μην το πιστεύουν εκείνοι που είναι άπιστοι, με το ραβδί του χτύπησε σε σχήμα σταυρού, χάραξε σταυρό πάνω στα νερά της Ερυθράς Θαλάσσης. Και αμέσως τα νερά άνοιξαν και έγιναν δύο τείχοι, δύο πόρτες και ο πυθμένας έμεινε ξερός. Ούτε καν υγρασία δεν υπήρχε στο πάτωμα. Ένας δρόμος ανοίχθηκε για τους Ισραηλίτες. Ένας υδάτινος δρόμος. Τεράστια υψηλά τείχη, 100 μέτρων δεξιά και αριστερά και στο μέσο ένας βαθύς διάδρομος από τον οποίο και οι ακτίνες του ηλίου, λέει, έφταναν μέχρι το βάθος εκείνο. Θαύμα έγινε μέγα. Και εκεί μέσα σε αυτό το διάδρομο πέρασε όλη η φυλή των Ισραηλιτών. 1,5 εκατομμύριο περίπου άνθρωποι πέρασαν από εκείνο το θαλάσσιο τούνελ. Το φυσικό διαθαύματος υπερφυσικού τούνελ της Ερυθράς Θαλάσσης. Και ακολούθησαν εκεί οι χιλιάδες. Και όταν και ο τελευταίος πάτησε το πόδι του έξω από την θάλασσα, τότε ο Φαραώ τόλμησε να μπει με τα άρματά του μέσα σε αυτό το τούνελ. Νόμιζε, δεν ξέρω πώς, τον ετύφλωσε βέβαια ο Θεός εκείνη την ώρα, ότι θα μπορούσε να περάσει και αυτός. Δεν κατάλαβε δηλαδή ότι αυτό ήταν ειδικά για το λαό του Ισραήλ. Και μόλις είχε μπει μέσα όλος ο στρατός, ο Μωυσής ξαναχάραξε το σταυρό επάνω στα νερά της θαλάσσης και με πάταγο έπεσαν εκείνα τα τεράστια τείχη, εκατομμύρια τόνοι νερού και έθαψαν κυριολεκτικά τον Φαραώ και τα άρματά του και τα άλογά του και τους υπείς του και τους εδιέλυσαν, τους έπνιξαν μέσα στη θάλασσα αυτή που λέγεται Ερυθρά. Και όταν βγήκαν στην απέναντι όχθη οι Ισραηλίτες, άντρες, γυναίκες και παιδιά, ευχαρίστησαν τον Θεό χορεύοντας εκείνο τον ωραίο παραδοσιακό χορό που έφτιαξε η αδερφή του Μωυσή, με ντέφια λέει και στροβιλισμούς οι γυναίκες και οι άνδρες χόρεψαν αυτόν τον εξαίσιο χορό, ο οποίος ήταν χορός προς τον Θεό, προς ευχαρίστηση του Θεού και δεν έχει τίποτα το οργιώδες όπως κάνουν τους άλλους χορούς εκείνοι οι οποίοι χορεύουν τους δαιμονικούς χορούς του Βάαλ και των άλλων θεοτήτων των αιμομικτών. Υδατόστρωτος λοιπόν ήταν ο θάνατος του Φαραώ. Αυτός ήταν ο τάφος του Φαραώ. Το ασεβή Φαραώ, ο οποίος τόσες φορές τον είχε προειδοποιήσει ο Μωυσής, τόσα θαύματα είχε δει μπροστά, τη ράβδο του Μωυσή είχε τραβήξει, γίνεται φίδι, έπεσαν τόσες αρρώστιες στην Αίγυπτο και μόλις ο Μωυσής προσεύχονταν, οι αρρώστιες έφευγαν και δεν επίθετο. Νόμιζε ότι ο Μωυσής είναι μάγος. Έτσι πιστεύουν πολλοί άνθρωποι. Δεν έχουν φωτισμό δηλαδή να καταλάβουν τι ο Θεός ήθελε εκείνη τη στιγμή για να γίνει αυτό το πράγμα γεγονός, το θαύμα αυτό. Hallelujah.
Ο δεύτερος τάφος είναι του Αχάβ. Τι σημαίνει Αχάβ, μονάρχης του Ισραήλ, σε εποχή παρακμής, με μια γυναίκα σατανική, την Ιεζάβελ, και τους ανθρώπους του Βάαλ. Τι έκανε, σκότωσε τον Ναβουθέ, ο οποίος είχε ένα πανέμορφο κτήμα δίπλα στο παλάτι, για να του πάρει το παλάτι. Και τότε, ένας άνδρας, με μια τρίχινη κάπα, για μόνη του περιουσία, ο Πυρφόρος, ο Ηλίας, ο θεσβήτης, πήγε ο δασίτριχος Ηλίας και τον έλεγξε ελεγκτικά και του είπε ότι αυτό που έκανε στον Ναβουθέ, στο ίδιο μέρος εκεί θα γλύψουν τα σκυλιά το δικό σου αίμα και της γυναίκας σου. Θα πεθάνεις, θα σκοτωθείς, θα σε σκοτώσουν και τα κρέατά σου θα τα φάν οι σκύλοι. Και έφυγε. Και μετά από μερικά χρόνια, ακριβώς όπως το προφήτευσε ο Ηλίας, ενικήθηκε σε μάχη ο βασιλιάς αυτός, εφωνεύθη και εκεί που έπεσε, σκυλιά ήρθανε και έγλειψαν το αίμα του. Η δε γυναίκα του, η Ιεζάβελ, η οποία αναφέρεται και στην Αποκάλυψη, την επήραν από το παράθυρο του ανακτόρου της και την έριξαν χάμω και έπεσε από 10 μέτρα και εκεί ακριβώς πέθανε, σκοτώθηκε, απέψυξε, ήρθανε σκύλοι και φάγανε το σώμα της με μεγάλη μανία και άφησαν μόνο το κεφάλι της. Φαίνεται για να γνωρίζουνε και ορισμένα κόκαλα για να γνωρίζετε ότι εκεί πέρα ήτανε το τέλος της ασεβούς, του ασεβούς, αυτού ζεύγους, του Αχάβ και της. Δείξαμε και τη δεύτερη μοίρα, την τύχη μάλλον, που είχαν άλλοι ασεβείς, οι οποίοι έβαλαν τους Ισραηλίτες να πορνεύουν και να τρώνε ειδωλόθητα, όπως λέει η Αποκάλυψη, θα το δούμε και αυτό. Αλλά και ας πάμε τώρα σε έναν κάποιον άλλον, σε έναν μεγάλο αυτοκράτορα της Βαβυλώνος, ο οποίος είχε μεγάλη δόξα, έφτασε σε μεγάλα ύψη πολιτικά και στρατιωτικά, έγινε μονάρχης δεύτερος μετά τον Ναβουχοδονόσορα σε ισχύ και επεκτάσεις του βασιλείου του και κάλεσε μια μέρα 1000 αξιωματικούς στο παλάτι του, την αφρόκρεμα της τότε εποχής, όλους τους αξιωματούχους του και θέλησε να τους κάνει ένα μεγάλο τραπέζι, γεύμα τραπέζι. Αλλά αυτός ο άμυαλος είχε εχθρούς γύρω του. Βρήκε λοιπόν την κατάλληλη στιγμή ο εχθρός του όταν είχαν μεθύσει και επετέθη. Πριν όμως συνέβη το εξής τραγικό περιστατικό. Αυτό που έκανε ο Βαλτάσαρ δεν το έχει κάνει ίσως ποτέ κανένας. Τέτοια ασέβεια δεν έδειξε ποτέ κανείς άλλος. Και ο πιο άπιστος ακόμα άνθρωπος δεν τολμάει ακόμα και σήμερα να πάρει το ποτήρι της Αγίας Κοινωνίας και να το κάνει κασοπότηρο, να πίνει τη σαμπάνια του σε αυτό το ποτήρι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που θα τολμήσει να κάνει αυτή την ιερόσιλο πράξη. Κι όμως αυτός τόλμησε. Αυτό που δεν τόλμησε κανένας μέχρι τότε, το τόλμησε ο Βαλτάσαρ. Πήρε λοιπόν τα χρυσά όλα τα σκεύη του ναού του Σολομώντος και τα έκανε σκεύη της τραπεζαρίας του. Κρασοπότηρα γίνανε λοιπόν τα ιερά του ναού του Σολομώντος. Αλλά την ώρα που όλοι τον θαύμασαν και τον χειροκροτούσανε και πίνανε σε αυτά τα δισκοπότηρα το κρασί τους, εκείνη την ώρα ξαφνικά στο ζενίθ της δόξης του βλέπει μπροστά του σε έναν τοίχο ένα μαύρο χέρι το οποίο γράφει κάποιες μυστηριώδεις συνθηματικές λέξεις. Κάποιο χέρι αόρατο γράφει σε έναν τοίχο. Ο Βαλτάσαρ ταράχτηκε. Του κόπηκε τελείως η όρεξη. Δεν μπορούσε να φάει πια. Και τότε φώναξαν τον Πορφύρι του Δανοήλ και του είπε ότι είδες τρεις λέξεις επάνω στον τοίχο. Μανί, φακέλ, φαρές. Που σημαίνει εζυγίστης, εμετρήθης και βρέθηκες ελιποβαρής
σκάρτος δηλαδή από το Θεό. Η ζυγαριά του Θεού λοιπόν τον εζήγησε τον βασιλιά Βαλτάσαρ και τον ευρήκε σκάρτο. Έφτασε λοιπόν η στιγμή του τέλους. Θα πληρώσεις τα πάντα. Απόψε, του είπε ο Δανιήλ, θα πεθάνεις. Δεν πέρασαν λίγες ώρες μέσα στην αναστάτωση αυτή και οι εχθροί κομάντος μπήκανε μέσα στο παλάτι και κατέσφαξαν τον περισσότερο κόσμο και μαζί με αυτόν τον ασεβή Βαλτάσαρ. Να και ο τάφος του Βαλτάσαρ λοιπόν. Πρώτος ο τάφος του Φαραώ, μετά του Αχαάβ και της Ιζάβελ και τώρα του πλεονέκτη και ασεβή Βαλτάσαρ, ο οποίος είχε όλο το χρυσάφι του κόσμου, αλλά ήθελε να πιει στα, το κρασί του, στα δισκοπότηρα, τα Άγια του Ναού του Σολομώντος. Δεβήλωσε δηλαδή την θρησκεία, την αληθινή. Αυτό το τέλος έχουν και όλοι οι άλλοι οι οποίοι ασέβησαν απέναντι στο Θεό και τόλμησαν να κάνουν πράξεις μεγάλης ασέβειας. Το τέλος των ασεβών λοιπόν, όπως το όρισε και ο σοφός Έλλην Σόλων, μη προ του τέλου σου μακάριζε. Εάν δεν δεις τι θα συμβεί στο τέλος σου, μην μακαρίζεις κανέναν, ούτε και τον ίδιο τον εαυτό σου. Γιατί εδώ δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπουμε εκ πρώτης όψεως. Έχουν και ρίζα τα πράγματα αυτά. Και όπως είπαμε, ένας τροχός είναι πολλές φορές η ζωή, που το επάνω έρχεται κάτω και το κάτω απάνω. Ιδίως για αυτές τις τείχοδιακτικές μορφές της ιστορίας, όπου ηγούνται μεγάλων στρατών και συγκροτημάτων, αν δεν έχουν ευσέβεια και αν δεν βαδίζουν τρόπος του λέγειν με το θέλημα του Θεού, όπως ο, να πούμε ένα παράδειγμα, ανθρώπου ο οποίος βάδισε σύμφωνα με το όραμα που του έδωσε ο Θεός, ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Με το εν τούκ δονίκα ήταν ο Μωυσής, ο οποίος επικοινωνούσε με το Θεό και του έλεγε ο Θεός τι πρέπει να κάνει και δεν παρήκουσε ο Μωυσής τον Θεό. Αλλά υπάρχουν και άλλοι ευσεβείς βασιλείς, όπως ξέρουμε, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο ή τρεις. Αυτοί οι οποίοι ήταν ευσεβέστεροι των άλλων, αυτοί πραγματικά διέσωσαν τους λαούς τους και άφησαν εποχή. Εκείνοι όμως οι οποίοι ήταν ασεβείς, τυχοδιώκτες, άνθρωποι ηλιστές, άνθρωποι οι οποίοι είχαν μεγάλες φιλοδοξίες και προσωπικά έτσι οράματα και δεν ήθελαν να βοηθήσουν το λαό τους αλλά τον εαυτό τους, αυτοί οι εγωιστές ηγέτες κατέληξαν κακήν κακός. Ας θυμηθούμε, το έχουμε πει σε άλλη εκπομπή να μην το επαναλάβουμε, το θάνατο του Άννα και του Καϊάφα. Τον Άννα τον ετύλιξαν με ένα δέρμα και έσκασε, τον δε Καϊάφα πέθανε ακόμα λίγο πριν δικαστεί από καρδιακή προσβολή και τον έθαψαν στην Κρήτη. Αλλά και ο μέρος της ευθύνης, όπως ξέρουμε για τη Σταύρωση του Κυρίου, είχε και ο Πιλάτος. Ο Πιλάτος έπαθε, όπως λένε, μελαγχολία μετά την υπογραφή του θανάτου του Χριστού και κατέληξε μετά από μερικά χρόνια, 2 ή 3 χρόνια, να αυτοκτονήσει πέφτοντας από ύψος σε μια λίμνη. Αλλά και ο λαός ο οποίος φώναζε «Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτόν», τι τέλος είχε, αγαπητοί αδελφοί? Ύστερα από 30 χρόνια, το 70 μετά Χριστόν, 35 χρόνια, μπήκαν οι λεγεώνες της Ρώμης και κυριολεκτικά κατέσφαξαν την Ιερουσαλήμ. Τέτοια καταστροφή δεν έχει δει ο κόσμος ποτέ, ούτε θα ξαναδεί, λέει. Το 95% των κατοίκων της Ιερουσαλήμ επέθανε. Όσοι πρόλαβαν να φύγουν και έσπασαν τον κλειό και έφυγαν, διεσώθησαν. Οι άλλοι που έμειναν μέσα επέθαναν μέχρι ενός. Ήτανε τόσο το μένος των Ρωμαίων που ο ίδιος ο αυτοκράτορας, ο κατοπινός αυτοκράτορας, ο Τίτο, είπε ότι αυτό είναι οργή Θεού, λέει, που πάθανε οι στρατιώτες, λέει. Δεν εξηγείται αλλιώς. Είχαν τόσο μένος εναντίον των Ισραηλιτών
που κατάλαβα ότι ήταν οργή του Θεού να εξοντωθεί αυτός ο λαός από εκεί. Αλλά και εμείς πάθαμε μεγάλη καταστροφή, αγαπητοί. Στη Μικρά Ασία δεν ήταν μικρή η καταστροφή, ήταν μεγάλη καταστροφή της Μικράς Ασίας. Πάθαμε σχεδόν την ίδια πανελευθερία που πάθε και τότε η Ιερουσαλήμ. Αλλά οι προφητείες λένε πως θα έρθουν καλές ημέρες και για εκείνους οι οποίοι κάναν υπομονή και με τη δύναμη της προσευχής επανέφεραν τα πράγματα. Οι αυτοκράτορες της Ρώμης, ο Νέρονας, τι τέλος είχε, τον στραγγάλισαν πριν να έρθουν οι πρώτοι. Οι ίδιοι οι δικοί του τον στραγγάλισαν και βρέθηκε στραγγαλισμένος την ώρα που ανέβαιναν τις σκάλες. Άλλοι λένε πως αυτοκτόνησε με ένα μαχαίρι, το έμπηξε στην καρδιά του για να μην τον πιάσουν οι επαναστάτες οι οποίοι ανέβαιναν τη σκάλα του παλατιού και χύθηκε το αίμα του εκεί μέσα στο παλάτι του. Είδαμε λοιπόν τον τάφο του Φαραώ, τον τάφο του Αχάβ και της Ελισάβετ, του Βαλτάσαρ του Ασεβούς Βασιλέως και του Νέρονα και όλων αυτών οι οποίοι έδειξαν μια φοβερή σκληρότητα απέναντι του Θεού και απέναντι, όπως είπαμε, των ανθρώπων του Θεού. Χιλιάδες εσταυρώθηκαν τότε λοιπόν και τα ξύλα ετελείωσαν μες στην Ιερουσαλήμ και δεν έμειναν ξύλα για να σταυρώνουν πάνω με τα μανία οι Ρωμαίοι τους Εβραίους μέχρι που τους κάρφωναν πάνω στους τοίχους, λέει. Με καρφιά τους σταύρωναν επάνω στους τοίχους. Έρευσε το αίμα ποταμιδών το 70 μετά Χριστόν και όσοι διασώθησαν έφυγαν από εκεί να πάνε μακριά από τη λόγχη και τη μάχαιρα του Τίτο. Αλλά και ο Μαξέντιος ήταν ασεβής, διότι μόλις ο Μέγας Κωνσταντίνος έδειξε μια συμπάθεια προς τον χριστιανισμό, αμέσως ήθελε να του κάνει πόλεμο και να μοιράσει το βασίλειο ή μάλλον του πάρει και το κομμάτι εκείνο που του ανήκε από τον πατέρα του, και εκείνος είδε εκείνο το υπέροχο θέαμα, όραμα του εν τίτω τον Νίκα και ο Μαξέντιος έπεσε από τη γέφυρα. Μαλβία, νομίζω, δεν κάνω λάθος, λεγόταν η γέφυρα αυτή, εκεί και πνίγηκε. Τάφος υγρός του Μαξεντίου.
Ποιος άλλος, ένας άλλος ασεβής μες στην ιστορία, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Πολλοί σύγχρονοι κουλτουριάριδες μας λένε ότι ήταν μεγάλος φιλόσοφος. Η ιστορία τον έχει σαν Παραβάτη και ξέρει τι λέει και δεν μπορεί να αποδείξουν ότι δεν είναι έτσι, αλλά ο ίδιος ήθελε να επαναφέρει την λατρεία των ειδώλων των αρχαίων θεών. Μανιώδης διώκτης του χριστιανισμού. Εδίωξε το Μέγα Θανάσιο, το Μέγα Βασίλειο, όλους τους σοφούς και τους επιστήμονες εποχής του, ήθελε με το ζόρι να τις υποτάξει στις δικές του επιθυμίες. Ιουλιανός, λοιπόν, αλόκοτος άνθρωπος, λένε ότι ήταν μάγος, λένε ότι ήταν αποκρυφιστής, αλλοπρόσαλος στη συμπεριφορά του. Ο Μέγας Βασίλειος τον ήξερε, διότι σπουδάσανε μαζί και είπε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μια τίγρης, μια ύαινα, λέει, και ό,τι λέει θα το κάνει, ό,τι κακό λέει, υπόσχεται, αυτός το κάνει. Και τότε, ο Ιουλιανός, λέει, πηγαίνοντας για εκστρατεία, συνάντησε κάποιον ασκητή στον δρόμο και του λέει ηρωνικά: «Έλα να σου πω», λέει, «δεν μου λες, τι κάνει ο μαραγκός σου?» «Δεν μου λες», του λέει ο ασκητής, «ποιον λες μαραγκό?» «Λέει, το δικό σας αρχηγό», λέει ο μαραγκό. «Δεν ήταν μαραγκός?» «Λέει, είσαι ασεβής», του λέει, «και αμαρτάνεις αυτή τη στιγμή που μιλάς με αυτόν τον τρόπο για τον Ιησού Χριστό. Αλλά να ξέρεις ένα πράγμα», του λέει. «Με ρώτησες τι κάνει αυτή τη στιγμή?» «Θα σου απαντήσω», λέει. «Αυτή τη στιγμή δεν κοιμάται ο μαραγκός όπως λες εσύ, αλλά ο μαραγκός σου ετοιμάζει το φέρετρό σου. Και πράγματι, προφητικά, μετά από μια εβδομάδα, ο Ιουλιανός έπεσε στη μάχη. Δεν πέρασαν λίγες μέρες, συνεπλάκη με τους Πέρσες ο στρατός ενικήθη και δέχτηκε μια σαΐτα στο στήθος, ένα βέλος, και την ώρα που πήγε να το βγάλει, να το ξεκολλήσει, ξεκόλλησε, λέει, και τα σπλάχνα του από μέσα, γιατί το βέλος δεν βγαίνει εύκολα. Και πεθαίνοντας γέμισε τις χούφτες με το αίμα, θυμήθηκε, λέει, τον Ναζωραίο και είπε: «Νενίκη κάσμε Ναζωραί». Λόγια τα οποία έμειναν στην ιστορία. Το τέλος ενός άλλου ασεβούς, του Ιουλιανού του Παραβάτου. Άλλος τάφος ασεβούς. Είναι ο τάφος ενός που αμφισβήτησε για πρώτη φορά στην ιστορία επειδή ήταν και άρχον της Εκκλησίας, επειδή ήταν επίσκοπος, λέω ότι άλλος δεν είχε έρθει σε μεγαλύτερη διάσταση με το θέμα Χριστός. Και σημερινή ψευδομάρτυρος Ιεχωβά είναι δυσέγγωνα αυθουνού του ανθρώπου. Πώς λέγεται ο επίσκοπος αυτός? Λέγεται Άριος. Όλοι έχουμε ακούσει το όνομά του. Άριος ο δισεβής. Τι έκανε, λοιπόν, ο Άριος? Είχε πάρει πολύ κόσμο μαζί του. Είχε βασιλείς και αυτοκράτορες μαζί του ο Άριος και οπωσδήποτε ήταν επικινδυνότερος, πιο επικίνδυνος από άλλους οι οποίοι δεν είχαν τη δύναμη που διέθετε αυτός. Είχε υπουργούς, είχε αυτοκράτορες, είχε ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέσα στο μηχανισμό του κράτους. Γι' αυτό κινδύνευσαν και οι ευσεβείς επίσκοποι, διότι έστρεψε ο Άριος τους ασεβείς επισκόπους εναντίον των ευσεβών επισκόπων. Και ακόμα και τον ίδιο τον αυτοκράτορα, λέει, είχε πείσει ότι ο αριανισμός είναι η σωστή έκφραση του Ευαγγελίου. Ότι, δηλαδή, η αίρεση ήταν η πραγματική. Αλλά ο Θεός όμως δεν αφήνει τα πράγματα έτσι και επεμβαίνει κάποτε στην ιστορία και φέρνει τα πράγματα όπως τελικά εκείνος θέλει. Διότι το πιδάλιο του μεγάλου σκάφους της ανθρωπότητας το κρατάει στα χέρια του ο Χριστός. Ούτε ο Άριος, ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανένας άνθρωπος γεννημένος δεν μπορεί να κρατήσει αυτό το πιδάλιο. Το πιδάλιο το κρατάει άλλος. Βέβαια, έχουμε μια ελευθερία για να δείξουμε τις προθέσεις μας, τις καλές ή τις κακές σε αυτή τη γη, να κάνουμε πολλά πράγματα. Έχουμε την ελευθερία να σκοτώσουμε ανθρώπους. Έχουμε την ελευθερία να συκοφαντήσουμε ανθρώπους. Έχουμε την ελευθερία να κάνουμε το καλό και το κακό. Αλλά δεν μπορούμε την ελευθερία να αρπάξουμε εμείς τα χέρια μας από τα στιβαρά χέρια του Κυρίου το πιδάλιο της ζωής.
το τιμόνι, τους σκάφους και της πορείας της ανθρωπότητας. Αυτό είναι ουτοπία να το πιστεύει κανείς. Πάντα γίνονται αυτά που πρέπει να γίνουν, διότι το σχέδιο του Θεού δεν. Αλλά ας επανέλθουμε. Ας επανέλθουμε στα παιδιά του Αρίου, που είναι η πιο σκληρή αιρετική, η οποία δεν παραδέχονται τη θεότητα του Χριστού. Για ένα γιώτα έγινε όλος ο πόλεμος. Ποιος τον πολέμησε? Πολλοί Άγιοι, και ο Άγιος Νικόλαος και ο Άγιος Σπυρίδωνας, με τον τρόπο τους καταφέρθηκαν κατά του Αγίου, συγγνώμη, του Αρίου, ο οποίος μόνο Άγιος δεν ήτανε, αλλά την ώρα που ετοιμαζόταν να γίνει η μεγάλη και τελική αναμέτρηση μπροστά στα μάτια του Αυτοκράτορα, του Αρίου χυθήκαν τα έντερά του μέσα στο αποχωρητήριο. Όπως ο Ιούδας, του οποίου μετά, αφού αυτοκτόνησε, έπεσε από το δέντρο, λύγησε το δέντρο, το κλαρί αυτό, και βγήκαν, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, ένας Ευαγγελιστής μας το αναφέρει, τα έντερά του στη γη και έγινε μια λίμνη αίματος γύρω από το σώμα του, έτσι ακριβώς ήταν το τέλος του Αρίου. Σημαδιακό, για όσους μπορούν να δουν τα σημάδια, ίσως ήταν ο δεύτερος μέγας αρνητής του, προδότης μάλλον του χριστιανισμού, μετά τον Ιούδα, ο Άριος. Έχουμε πει και άλλες φορές για το κεραμίδι με τον Άγιο Νικόλαο, όπως το απέδειξε ότι υπάρχει Αγία Τριάς με θαύμα και έπεισε πολλούς από τους Αριανούς. Αλλά ο σκληρότερος, ο Άριος, επέθανε με αυτόν τον τρόπο και έτσι απαλλάχθηκε η Εκκλησία από τον κλειδονισμό. Για ένα γιώτα γίνονταν η μάχη τότε με τον Μέγα Αθανάσιο. Ο Μωούσιος, έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μιούσιος, έλεγε ο Άριος. Αλλά αυτό το γιώτα δεν μπήκε μέσα στο σύμβολο της πίσεως. Δεν λέμε ο Μιούσιος του Πατρός, λέμε συγγνώμη, λέμε ο Μωούσιος του Πατρός. Της αυτής ουσίας δηλαδή, όχι παρομοίας ουσίας και ιδίας ουσίας, αλλά της αυτής ουσίας είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Μία ουσία, ένας Θεός. Και έγραψε δογματικό θέμα ότι ο Χριστός είναι κατώτερος από το Θεό και ότι είναι κτίσμα ο Χριστός. Αυτά που λέγανε και οι άλλοι αιρετικοί κατόπιν, ο Βολτέρος, αλλά όπως μας είπε και ο πατήρ Αυγουστίνος, σκληρότερος άθεος ακόμα από τον Βολτέρο ήταν ο Καζαντζάκης. Τέτοιες ύβρις τις οποίες συγγράψε ο Καζαντζάκης δεν τις έγραψαν πολλοί άθεοι. Πατέρας, γιος, ο Τάδε Έφη Ζαρατούστρα, το βιβλίο αυτό, διαφεύγει τώρα το όνομά του, ο Νίτσε, ο Βολτέρος και ο Καζαντζάκης είναι ένα τρίπτυχο της μοντέρνας αθεΐας, ας πούμε, του 19ου και 20ου αιώνα. Αλλά τι έγινε το σπίτι του Βολτέρου, του μεγάλου πατέρα της αθεΐας? Έγινε βιβλιοπωλείο Αγίων Γραφών, το πιστεύετε? Αν πάτε τώρα στο Παρίσι και ζητήσετε πληροφορίες που είναι το σπίτι του Βολτέρου, θα σας δείξουν ένα βιβλιοπωλείο που πουλάει Άγιες Γραφές. Αυτός που ήθελε να καταργήσει, όπως ο Ιουλιανός, το χριστιανισμό, αυτός ο ίδιος τώρα, και λένε ότι η ψυχή του δεν έβγαινε, με τόσο μεγάλο βάσανο πέθανε που ο γιατρός που τον είδε είπε ότι δεν θα ήθελα ποτέ να ξαναπαραβρεθώ σε θάνατο τέτοιου ανθρώπου, λέει, αθέου. Δεν έχω δει, λέει, ποτέ αυτή τη φρίκη που ένιωσε, διότι, λέει, έβλεπε τον δαίμονα να του μπήχει τα νύχια του στο στήθος του. Έτσι φώναζε ο Βολτέρος όταν πέθανε. Μηδέν απροτουτέλους σου μακάριζε, λοιπόν, σοφός ως όλων, μέγας ο Βολτέρος, αλλά το τέλος του ήταν τέλος ασεβούς, τέλος φρικτό και φοβερό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η κόλαση που κληρονομούν οι άθεοι και οι ασεβείς και οι πολέμοι είναι αιώνια. Τουλάχιστον οι μάρτυρες πεθαίνουν και αυτοί εδώ με ένα τέλος τέτοιο, μαρτυρικό, αλλά αυτό τους ανοίγει την είσοδο στον Παράδεισο. Ενώ οι άλλοι και μαρτυρικά πεθαίνουν και στεφάνι μαρτυρίου δεν παίρνουν, αλλά παίρνουν κολλασμένο εισιτήριο. Εισιτήριο κολάσεως. Ένας άλλος ασεβής, σύγχρονος τώρα, για να περάσουμε και λίγο σύγχρονες,
Βρέθηκε στην Ιταλία. «Θα σπάσω τα πλευρά των Ελλήνων», έλεγε. «Επί το λόγο της αντρικής μου τιμής», φώναζε στα μικρόφωνα ο Μουσολίνη. Τι έγινε? Τους κατάντησε στην Κρεμάλα. Αν έχετε δει, όποιος έχει δει το ντοκιμαντέρ αυτό, το κομματάκι που δείχνει το θάνατο του Μουσολίνη, δεν θα το ξεχάσει ποτέ στη ζωή του. Αφού τον κρέμασαν, πήγε ο κόσμος και τον ετράβηξε από την Κρεμάλα και τον έριξε χάντο και τον πάταγαν. Ήταν δέλε μια μέρα λασπερή και τον πάτησαν τόσο πολύ που χάθηκε το σώμα του μέσα στη λάσπη. Έγινε λάσπη όλος. Τον ετράβηξε μετά ένας και ήταν σαν πατημένο παλτό γεμάτο λάσπη. Έγινε μια σκέτη λάσπη αυτός ο περίφημος άνδρας της Ιταλίας που συγκλώνησε για μια δεκαετία την Ιταλία. Έγινε ένα πατημένο ανδρίκελο. Η μία λοιπόν όψη είναι η διωγμή των ευσεβών και η άλλη όψη του νομίσματος είναι τι, το τέλος των διωκτών των ευσεβών, το τέλος των διωκτών του χριστιανισμού. Και κάτω από αυτή τη Ρώμη που υπάρχει τώρα, υπήρχε και η κάτω Ρώμη, όπου εκεί άφησαν το σώμα τους εκατομμύρια μάρτυρες του χριστιανισμού, των οποίων η δόξα τώρα είναι αιώνια. Διότι πώς θα τα ζήσει ο άνθρωπος 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια? Και μετά λοιπόν, ποιο είναι το σύνθημα αυτών των ανθρώπων στις κατακόμβες? Ιησούς Χριστός νικά. Το σύνθημά τους ήταν ότι ο Χριστός είναι αήττητος. Ότι κανείς δεν μπορεί να νικήσει τον Ιησού Χριστό, διότι ο Χριστός είναι ο Θεός και ο άξονας της ζωής των χριστιανών. Εκείνος που αγαπήθηκε και μισήθηκε όσο κανείς άλλος πάνω στη γη. Έχει πάρα πολλούς τον αγαπούν τον Χριστό και φανατικά τον αγαπούν και δώνουν τη ζωή τους για αυτόν, αλλά έχει και εκείνους οι οποίοι τον μίσησαν και τον μισούν θανάσιμα. Και σήμερα ακόμα υπάρχουν εκείνοι που μισούν τον Χριστό. Άλλωστε, τι κρύβουν αυτές οι φράσεις μερικών πολιτικών για τον Χριστό? Λέει, θα μιλάμε τώρα και για τον Μέγα Αλέξανδρο. Πολιτικός σήμερα που ζει, το είπε αυτό. Αλλά αυτοί που τα λένε αυτά, όπως ο Τζον Λένον και κάποιοι άλλοι, είχαν και αυτοί το τέλος των ασεβών. Κακήν κακός. Τι είπε ο Λένον? Είπε ο Λένον, είπε ότι εμείς τώρα, λέει, είμαστε πλέον πιο διάσημοι από τον Χριστό. Μας ξέρουν μέχρι τις Ινδίες, λέει. Τον Χριστό τον ξέρανε μέχρι τις Ινδίες τότε. Τόλμησε δηλαδή να πει τέτοια ασέβεια ένας από τους Beatles. Δεν έκλεισε χρόνος όταν κάποιο φωνικό χέρι τον έβγαλε από τη δόξα του στην αδοξία του. Αλλά για να μην επεκταθούμε και σε σύγχρονες μορφές της ελληνικής πραγματικότητας, αθέως που περάσαν από τα ελληνικά κανάλια και τώρα δεν υπάρχουν, λυπούμεθα βέβαια για αυτούς και ευχόμεθα να έχουν στο τέλος, έστω το τελευταίο τέταρτο της ζωής τους, να μετανόησαν και να βρήκαν κάποια ανακούφιση από το Θεό. Δυστυχώς το τέλος θα ήταν τραγικό. Λένε ότι κάποια τηλεπαρουσιάστρια 5-6 χρόνια είχε σε μεγάλα κανάλια, σε πολύ μεγάλα κανάλια, καθημερινές εκπομπές. Πήγε στο Άγιον Όρος, μεταφιασμένη σε άντρα. Ήτανε και έτσι, έκοβε τα μαλλιά της αντρικά, με κοντό μαλλί αυτή η κοπέλα, η γυναίκα αυτή. Και κάποιος γέροντας, δεν το είπε σε κανένα παρά μόνο σε ένα γεροντάκι, πολύ έτσι, του δεν το εμπιστεύτηκε. Του λέει, γέροντα, να ξέρεις ότι εγώ δεν είμαι άντρας, είμαι γυναίκα. Και εκείνος της είπε, παιδί μου, αυτό που έκανες ήταν φοβερό τόλμημα και δυστυχώς θα το πληρώσει πολύ άσχημα, της λέει. Και μετά από 4 ακριβώς μήνες, αυτή η γυναίκα έπαθε μια θανατηφόρα νόσο, ανίατο, και κατέληξε. Κάποιοι λένε ότι μετενόησε. Μακάρι, το ευχόμεθα, κανενός ασεβούς δεν θέλουμε το τέλος να είναι η κόλαση, αλλά να μετανοήσει, και ο Θεός είναι σπλαχνικός και δέχεται. Εδώ δέχτηκε το ληστή. Δεν θα δεχτεί μια τέτοια γυναίκα, η οποία στο κάτω-κάτω δεν έκανε και μια παράτομη πράξη έκανε, την οποία όμως την πλήρωσε με τη ζωή της. Αλλά ας μην επεκταθούμε, γιατί και η ώρα πέρασε, αγαπητοί φίλοι. Δύο λόγια μόνο ακόμα.
για το τέλος των ασεβών. Όταν τα πάντα λοιπόν γύρω μας διαλύονται και νομίζουμε ότι έφτασε το τέλος του κόσμου, ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι ο Κύριος μας κρατάει στο χέρι Του. Όπως είδε και ο μακαριστός Παναγόπουλος, ο λαϊκός αυτός σπουδαίος ιεροκήρυκας, είδε μια γυάλα και μέσα είδε τον εαυτό τον ανθρωπάκι τόσο και την κρατούσε τη γυάλα, λέει, στα χέρια του Χριστός και του λέει, «Καλά δεν βλέπεις, Δημήτριε, ότι σε κρατάω και σε έχω μέσα στο έλεος μου?» Έστω λοιπόν και αν τα άνω σήμερα γίνονται κάτω, αγαπητοί, και αν έρχονται με κάθε τρόπο να μας πάρουν ακόμα και τα σπίτια και να βάλουν φόρος στις κότες και στα παράθυρα και στα αυγά, όπως έλεγε ο Κοσμάς ο Τολός, δύο πράγματα να μην δώσουμε ποτέ, την ψυχή μας και τον Χριστό. Αυτά τα δύο θα τα κρατήσουμε πάντοτε στην καρδιά μας και θα αφήσουμε κανέναν, μα κανέναν να μας τα πάρει. Αυτά δεν μπορεί να τα πάρει κανείς, αν εγώ δεν θέλω να τα δώσω αυτά, δεν μπορεί να τα πάρει κανείς. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα που πρέπει να ξέρουμε για σήμερα. Ότι ο Κύριος μας είναι νικητής. Ενίκησε και θα νικήσει. Ο τελικός νικητής της ιστορίας είναι αποδεδειγμένο πλέον. Είναι εμφανές, αφού το είδε ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη και μας το μεταφέρνει. Ότι είναι ο νικών, ο ον, ο ειν και ο ερχόμενος. Εκείνος που απέθανα και έζησα, του είπε του Ιωάννη. Αυτός λοιπόν είναι ο νικητής της ιστορίας. Σε αυτόν αποβλέπουμε και σε αυτόν ελπίζουμε. Μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Χαίρετε Κυρίως.